Ελάχιστε έω και καθόλου όσοι έχουν αυτή τη δυνατότητα θα πρέπει να είναι η έκθεσή μα στον ήλιο κατά τι μέρε αυτέ του καύσωνα, ενώ παράλληλα η κατανάλωση άφθορου νερού και ελαφρών τροφών κρίνεται απαραίτητη. Περισσότερη θα πρέπει να είναι η προσοχή για τα μικρά παιδιά και του ηλικιωμένου, οι οποίοι και δεν μπορούν να αντιληφθούν εύκολα τα όποια προβλήματα του προκαλέσει η έντονη ζέστη. Όλοι πρέπει να προστατευόμαστε από τι συνέπειε του καύσωνα, δηλαδή να αποφεύγουμε την απευθεία έκθεση στον ήλιο εκτό και αν είναι απολύτω απαραίτητο. Εάν συμβαίνει κάτι τέτοιο, πάντοτε με καπέλο και ή δυνατόν με ρούχα τα οποία να καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρο του σώματό μα. Δηλαδή, αν μπορούμε με ένα πουκάμισο με μακρύ μανίκι να κάνουμε αγροτικές εργασίε, είναι το καλύτερο και με ένα καπέλο στο κεφάλι. Πολύ νερό καθ' τη διάρκεια τη ημέρα. Όχι υνοπνευματόδη, όχι αναψυκτικά με ζάχαρη. Δεν βοηθούν αυτά. Φαγητά κατά το δυνατόν ελαφρά, Πολλές σαλάτες, αποφυγή των λιπαρών, ε, όταν δεν είναι απαραίτητο να είμαστε στον ήλιο να πηγαίνουμε σε ένα χώρο σκιερό, κλιματιζόμενο ακόμη καλύτερα και αποφυγή κοπιωδών εργασιών, κατά το δυνατόν πάντοτε. Ε, τα μικρά παιδιά, συχνά τους, πάντα αντιλιακό, πρέπει να έχουμε υπόψη μας όλοι ότι ακόμη και κάτω από ομπρέλα, κάτω από τέντα, Υπάρχει η ηλιακή ακτινοβολία, υπάρχει η περιόδη ακτινοβολία. Μπορεί να κάνουμε άσχημα ηλιακά εγκάβματα. Δεν σημαίνει ότι μα προστατεύει και μπορούμε να καθόμαστε με τι ώρε στη θάλασσα. Είναι η αντανάκλαση τη ηλιακή ακτινοβολία και από την άμμο και μέσα στο νερό όταν κολυμπάμε. Άρα, με φιδό η έκθεση στον ήλιο, με φιδό η έκθεση, η παραμονή στη θάλασσα και συχνή επιτήρηση των ηλικιωμένων ατόμων γιατί δεν είναι σε θέση να πούνε εγκαίρου ότι αισθάνονται μια δυσφορία, ότι <coughs> τα ούρα τους έχουν λιγοστέψει. Πρέπει εμείς που έχουμε την ευθύνη τους και την επίβλεψή τους διαρκώς να ελέγχουμε τα ζωτικά τους σημεία, δηλαδή την πίεσή τους, αν υδρώνουν υπερβολικά, αν κάνουν μέτους, αν κάνουν διάρειες, εάν έχουν όρεξη ή δεν έχουν για φαγητό. Και αν διαπιστώσουμε κάτι από αυτά, να απευθυνθούμε στον θεράποντα γιατρό του για περισσότερε οδηγίε. Να σημειώσουμε πω η θερμοπληξία, πέρα από την όποια απλή δυσφορία, μπορεί να προκαλέσει ακόμα και το θάνατο. Και άρα, η τήρηση των βασικών κανόνων προφύλαξή μα από τη ζέστη είναι παραπάνω και από αναγκαία.